Συνεχίζουμε και θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να υποδεχτούμε έναν παγκόσμιο πρωταθλητή. Και όταν μιλάμε για παγκόσμιο πρωταθλητές, συνήθως πάντα με μυαλό μας ευχάριστα, αλλά στην Ελλάδα τα προβλήματα δεν λείπουν. Καταρχήν έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Χρήστο Βολικάκη. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλεγα ότι όταν μιλάμε για παγκόσμιους πρωταθλητές, όλοι μιλάμε για επιτυχίες και μας έρχονται ευχάριστα πράγματα, αλλά στη δική σου περίπτωση και σε αρκετές άλλες, τα προβλήματα είναι πολλά. Εδώ υπάρχει ένα οξύμορο πρόβλημα με τη δική σου προετοιμασία, όπου η Ομοσπονδία δεν μπορεί να καλύψει την προπόνησή σου στο ποδηλατοδρόμιο εδώ στην Αθήνα. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο δεν έχουμε καμία απολύτως βοήθεια από την Ομοσπονδία, ούτε οικονομική, δεν μας καλύπτει κανέναν αγώνα να πάμε έστω τα έξοδα των ταξιδίων σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Όλα είναι καθαρά με τη βοήθεια των χορηγών μας και με δικά μας έξοδα. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε ότι υπάρχει κάτι στην ποδηλασία, είναι όλοι οι αθλητές στο έλεος του Θεού. Μετά από όλα αυτά τα προβλήματα, έχουμε τώρα 4 μέρες, τις οποίες δεν μπορούμε ούτε καν να προπονηθούμε, γιατί και εκεί έχει δημιουργήσει... υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει ένα χρέος της Ομοσπονδίας προς το ΟΑΚΑ, υπάρχει μια κατάσταση που πραγματικά δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Με έγγραφο της Ομοσπονδία είπε ότι δεν μπορεί πλέον να καλύπτει τις προπονήσεις μας. Οπότε αυτόματα αυτό σημαίνει σαν να μας λέει σταματήστε την ποδηλασία. Κάποιοι βγαίνουν και λένε ότι δεν έχουμε και αγωνιστικές υποχρεώσεις. Γενικώς μια κατάσταση η οποία είναι πολύ στενάχωρη και πραγματικά δεν ξέρουμε με ποια λογική βγαίνουν άνθρωποι της Ομοσπονδίας και δηλώνουν τέτοια πράγματα και πόσο μάλλον όταν έχουμε ένα επίσημο έγγραφο της Ομοσπονδίας. Για να καταλάβουμε κάτι, το ποδηλατοδρόμιο ανήκει στα Ολυμπιακά Ακίνητα, αν καταλαβαίνω καλά, στο ΟΑΚΑ, και δεν μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις του ΟΑΚΑ η Ελληνική Ποδηλατική Ομοσπονδία. Και, συγγνώμη, εάν δεν πάτε εσείς να προπονηθείτε το ποδηλατοδρόμιο, τι θα γίνει? Ακριβώς, γι' αυτό λέγεται και ποδηλατοδρόμιο. Και αν εμείς να προπονηθούμε, για ποιο λόγο υπάρχει και η Ομοσπονδία? Ναι, με το πάμε και στην Ομοσπονδία, αλλά εγώ ρωτάω το πιο απλό. Το ποδηλατοδρόμιο είναι μια γηπεδική εγκατάσταση, η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πολλά άλλα πράγματα. Και άμα δεν πάνε οι ποδηλάτες και οι πολύ περισσότεροι τα παιδιά τα οποία διακρίνονται στο εξωτερικό και φέρουν διακρίσεις στην Ελλάδα, τι να το κάνω εγώ δηλαδή? Ας τον γκρεμίσουμε ή ας το κάνουμε, ξέρω εγώ, έναν άλλο χώρο. Δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα. Γιατί η Ομοσπονδία μας είπε να απευθυνθούμε στα σωματεία μας. Δυστυχώς όμως δεν έχουν καταλάβει ότι δεν ανήκουμε σε ποδεσφορικά σωματεία του εξωτερικού. Μη μας έχουν μπερδέψει ότι είμαστε στην Μπαρτσελόνα σε ομάδα και έχει το σωματείο την οικονομική άνεση. Και είναι αυτό ότι έχουμε υποχρεώσει με την εθνική ομάδα. Δεν τρέχουμε έξω με το σωματείο μας, τρέχουμε με το εθνόσημο. Ακριβώς. Οπότε είναι υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας να κρατήσει τους αθλητές εντός σταδίου και είναι το μόνο που έπρεπε να δείξει ενδιαφέρον και να το ειδοποιήσει. Γιατί κάτι άλλο δεν κάνει αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η αλήθεια. Αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια. Έστω και Ολυμπιακή προετοιμασία ή προετοιμασία για το παγκόσμιο, το πανευρωπαϊκό ή οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση ως εθνική ομάδα, πού θα κάνετε, στο δρόμο? Εμάς ξεκινάει τον άλλο μήνα η Ολυμπιακή πρόκριση. Ο πρώτος αγώνας είναι αρχές Μαΐου στην Τσεχία. Είναι οι αγώνες που έχει ορίσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, με τους οποίους η συγκομιδή βαθμών προκρίνει στα παγκόσμια κύπελα και συνέχεια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι. Αυτό ξεκινάει ένα ταξίδι από τώρα και τελειώνει λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, όπου ανακοινώνεται και επίσημα οι προκρίσεις. Και όταν βγαίνουν άνθρωποι της Ομοσπονδίας και λένε ότι δεν έχει η εθνική ομάδα αγωνιστικές υποχρεώσεις, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζουν, μπορεί να μην το γνωρίζουν, αλλά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία σε αυτό το κομμάτι και δεν μπορεί ο πρόεδρος π.χ. να υπογράφει ένα έγγραφο το οποίο να λέει ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τις προπονήσεις μας. Πήγατε, χτυπήσατε τις πόρτες του Υπουργείου, χτυπήσατε τις πόρτες της Ολυμπιακής Επιτροπής, της ΓΟΟΑ, του ΟΑΚΑ και είπατε ότι έχουμε τους αθλητές μας, τους παγκόσμιους αθλητές. Νέα ταλέντα τα οποία έρχονται από πίσω. Να βγει μια επιτροπή να διαλέξει κάποιους συγκεκριμένους αθλητές, αφού που η τιμή και όλο το κόστος είναι το ίδιο αν μπαίνει ένας αθλητής ή αν μπαίνουν 30, δεν αλλάζει κάτι. Ναι, ναι. Και να είναι ανοιχτό το στάδιο ώστε να μπορούν να προπονηθούν για να υπάρχει και το άθλημα. Αλλιώς δεν θα υπάρχει το άθλημα. Η μόνη βοήθεια που είχαμε
ήταν που είχα κάποιες προσωπικές επαφές με τον κύριο Σπύρο Καπάλο, ο οποίος μίλησε με τον υφυπουργό και προσπαθούμε και από πάντα, γιατί πλέον μόνο από εκεί έχουμε βοήθεια, να ευελπιστούμε ότι θα έχουμε κάποια θετική εξέλιξη άμεσα. Η Ομοσπονδία δυστυχώς δεν έχει κάνει τίποτα. Το θέμα έχει γίνει γνωστό παντού, αλλά δεν βλέπουμε καμία αντίδραση. Και πραγματικά λυπάμαι, γιατί αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Πρέπει να αλλάξει πολιτική, πρέπει να υπάρχει ένα χρέος, το ξέρουμε όλοι. Το χρέος είναι χρέος. Ναι, μαζί σας, να μην μεγαλώσει το χρέος, αλλά το χρέος είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Κάντε τον διακανονισμό σας, κάντε τα συμβούλια σας, μιλήστε πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει ένα άλλο κομμάτι, το οποίο πρέπει να ψάξουν, να χτυπήσουν πόρτες, να βρουν χορηγούς, να προβάλλουν τις επιτυχίες, να έχουν ανοιχτό το ποδηλατοδρόμιο. Αυτό μπορεί να γίνει και εκτός επιχορήγησης, αν υπάρχει ενδιαφέρον. Άμα θες να ασχοληθείς, μπορείς να το πετύχεις. Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Θα παρακολουθήσουμε το θέμα και εύχομαι να τα πούμε για αγωνιστικές πλέον διακρίσεις ή δραστηριότητες και όχι για τέτοια θέματα. Εγώ σε ευχαριστώ. Και το μόνο που κάτι τελευταίο, ότι εμείς δεν θέλουμε να έρθουμε σαν αθλητές σε σύγκρουση με κανέναν. Εμείς ζητάμε απλά ένα στάδιο να προπονηθούμε, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε και άλλο. Άμα αυτό είναι παράλογο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αρένα 89,4.